τον άνθρωπο που είναι στην κορυφή της πυραμίδας, της προπονητικής μπορώ να πούμε πυραμίδας της ομάδας της Ηλιούπολης, τον κύριο Πέτρο Δημητρίου. Λοιπόν, coach, θέλω να μας πεις, είδες το μάτς 3-3 για την Ηλιούπολη. Συνεχίζεται λοιπόν ο στόχος της Ηλιούπολης που είναι το πρωτάθλημα μάλλον. Έχουμε κάνει 3-3 και έχουμε κάνει και μία νίκη την Τετάρτη στο κύπελο. Και σίγουρα η ομάδα μετά από μία δουλειά που έχει κάνει εδώ και 3 μήνες, που επανήρθε ξανά στη ΓΑΜΑ Εθνική μετά από 9 χρόνια, γιατί ξέρετε εδώ με συνδέουν εμένα 3 άνοδοι που είχα κάνει παλιότερα από την Α κατηγορία στη Β' Εθνική, και όπως καταλαβαίνετε εδώ είναι η ομάδα μου που από εδώ ξεκίνησα επαγγελματικά. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η ομάδα αυτή, γιατί σίγουρα και εγώ κατέβηκα από τη Super League 2, γιατί πέρσι όπως είχα ήμουν στην Παναχαϊκή, γιατί έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, η διοίκηση παρέχει τα πάντα, δουλεύει σαν μια ΠΑΕ, δουλεύει επαγγελματικά και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ ηγούμαι όλης της προσπάθειας που γίνεται αυτή τη στιγμή, η διοίκηση μας παρέχει τα πάντα και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι έχουμε ένα πολύ καλό προπονητικό team. Προπονητής είναι ο κύριος Σωτήρης Δημακιώτης, γυμνασίας είναι ο κύριος Ιγνάτιος Σακελαρίδης και προπονητής θεματοφυλάκων είναι ο κύριος Βαλιάνος. Επίσης καλότερο είναι ο Δημήτρης Κριτζάς. Όλοι αυτοί, υπό την αιγίδα της δικιάς μου εμπειρίας που έχω τώρα 37 χρόνια, έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ καλό σύνολο με πάρα πολύ καλούς παίχτες, γιατί μην ξεχνάτε, ξεκινήσαμε το καλοκαίρι με μια ομάδα που είχε 5 ποδοσφαιριστές. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί υπήρχε δυσκολία για να δέσουμε αυτό το σύνολο και να παρουσιάσει αυτό το θέμα. Είμαι ευχαριστημένος με την απόδοση της ομάδος, όχι τώρα, και στα φιλικά και στο πρωτάθλημα τα προηγούμενα παιχνίδια που κάναμε. Και ξεκινάει η ομάδα με την εμπειρία που έχω και δείχνει ένα πολύ καλό πρόσωπο. Και το σημαντικότερο απ' όλα, έχουμε γίνει όλη μια οικογένεια. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η ομάδα έχει παρόν και μέλλον. Αυτό που με στεναχωρεί τώρα είναι η διακοπή αυτή που θα γίνει, στην οποία σίγουρα θα μας κόψει το ρυθμό και τη φόρα που έχουμε. Από εκεί και πέρα δυστυχώς προέχει υγεία και εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία και να ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία που υπάρχει, να είμαστε όλοι καλά και να επανέλθουμε πάλι με τις ίδιες επιτυχίες που ξεκινήσαμε και την ίδια φορά που έχουμε. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους που παρότι δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν το παιχνίδι, βρίσκονται έξω από το γήπεδο και φωνάζουν για την ομάδα μας. Θέλω να δώσω και πάλι συγχαρητήρια σε όλους και εύχομαι να ξεφύγουμε από αυτό το που περνάει όλος ο ελληνικός λαός. Θέλω, coach, να μου πεις όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι. Είδαμε ότι η ομάδα πέτυχε το πρώτο γκολ λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Θεωρείς ότι ήταν κρίσιμο το σημείο εκεί που μπήκε το πρώτο γκολ αυτό και ουσιαστικά πήγε σε θέση οδηγού η Ηλιούπολη στα αποδυτήρια? Κοιτάξτε, ήταν κρίσιμο το ότι μπήκε το γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν μια ομάδα η οποία έπαιξε πάρα πολύ σκληρά, έπαιξε πάρα πολύ. Πιστεύω ερχόταν από 2 αποτελέσματα, μια ισοπαλία και μια ήττα, και σίγουρα ήθελε το παιχνίδι γιατί και αυτοί έχουν κάνει μια προσπάθεια, έχουν επενδύσει. Και όπως ξέρετε, αν δεν παίξει, δεν κερδίζει κανέναν. Εκεί λοιπόν εμείς παρασυρθήκαμε λίγο στο πρώτο ημίχρονο με το στοιχείο της δύναμης και του ποδοσφαίρου, το οποίο ήταν να παίξουν ψηλά την μπάλα. Εμείς προσπαθήσαμε να τη βάλουμε, είχα κάποια διαστήματα καλά. Ευτυχήσαμε να πετύχουμε τον γκολ πριν λήξει το ημίχρονο και στο ημίχρονο μιλήσαμε με τα παιδιά, βγήκαμε καλύτερα, βάλαμε πιο καλά την μπάλα κάτω και όπως είδατε και φάσεις είχαμε, κάναμε και τον γκολ. Όμως σε μια στιγμή αδράνειας εκεί έγινε το παιχνίδι 2-1 και ξαναμπήκαν οι αντίπαλοι στο... Πιστεύω ότι και οι αλλαγές που γίνανε αλλά και το πάθος της ομάδος μας καταφέραμε να πάρουμε τους 3 πολύτιμους βαθμούς. Και είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί όπως σας είπα, είναι μια καινούργια ομάδα που έχει χτιστεί από το μηδέν. Την πήραμε, την ομάδα ήταν να παίξει Α κατηγορία. Τελευταία στιγμή αποφάσισα να παίξει αγωγικά μαθηγή. Καταλαβαίνετε ότι τους 3 μήνες που δουλέψαμε έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και εγώ που ηγούμαι και έχω όλη την εποπτεία σε όλα και είμαι στην κορφή της πυραμίδας, αλλά και ο προπονητής ο Τήρης Ζουρμακιώτης, το ξαναλέω και το τονίζω, ο γυμναστής μας Ιγνάτιος Αγγελαρίδης και ο προπονητής μας Βλάκος κύριος Βασίλης Βαλιάνος. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα. 3 παιχνίδια έχουμε κάνει και σίγουρα είμαστε ευχαριστημένοι και έχουμε προκριθεί και στο 16 του κυπέλλου. Έχει δρόμο. Η στεναχώρια μου είναι ότι μας σταματάνε και δεν ξέρω πώς μπορούμε αυτά τα παιδιά να γυμναστούν τώρα, όχι μόνο τα δικά μας και όλων των άλλων ομάδων, γιατί καταλαβαίνετε αν έχεις κάνει μια δουλειά και σε ένα μήνα μείνεις, υπάρχει πρόβλημα. Και η εμπειρία μου λέει ότι αν δεν δουλέψουμε θα έχουμε πρόβλημα.
Να φανταστείτε ότι τις γιορτές καμιά φορά δίνουν στους παίκτες τρεις μέρες ρεπό και έρχονται και τους βρίσκουμε αγνώριστους. Πόσο μάλλον τώρα να λείψουν ένα μήνα. Έτσι, άρα θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, μήπως σε γκρουπ, μήπως σε κάποια τηλεδιάσκεψη, μήπως σε οτιδήποτε, για να μείνει η ομάδα στο ρυθμό που έχει. Εγώ θέλω να σας ευχαριστώ και εσάς, γιατί κάνετε μια προσπάθεια πάρα πολύ μεγάλη που βοηθείτε πάρα πολύ το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και δίνετε τη δυνατότητα να υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Συγχαρητήρια. Νομίζω δεν είναι σύνηθες να βλέπουμε επαρχιακά site να δείχνουν απευθείας αγώνες ποδοσφαίρου. Όχι, όχι, δεν είναι συνηθές. Αν και εγώ σας λέω ότι τα τελευταία 17 χρόνια είμαι σε επαγγελματικές κατηγορίες και σίγουρα τα παιχνίδια είναι τηλεοπτικά, είτε από την ΕΡΤ είτε από το Κοσμοτέ. Και αυτό που βλέπω εδώ τώρα και με ευχαριστεί γιατί βλέπω και τους άλλους αντιπάλους είναι ότι έχουμε αυτές τις καλύψεις που κάνετε εσείς και επειδή παλιότερα που ξαναήμουν πριν 20 χρόνια δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Και δίνετε και μία όθηση στους παίχτες ότι το έχει το παιχνίδι και το σημαντικότερο επειδή ο κόσμος δεν μπορεί να έρθει. Το διευκολύνει να δει από εκεί την ομάδα του. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό και θέλω να του δώσω πολλά συγχαρητήρια και θέλω αν είναι δυνατόν η πολιτεία να το προστατεύσει αυτό το πράγμα αργότερα που γίνεται. Ευχαριστώ πολύ Κώστα, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ παιδιά και εύχομαι να ξεπεράσουμε το πρόβλημα που υπάρχει. Να είστε καλά. Να είστε καλά.